Πάμε να συναντήσουμε τον ευρωβουλευτή μας, τον Αλέξη Γεωργούλη, που είχε μια πολύ συγκινητική εκδήλωση χθες για τα άτομα με αναπηρία. Κύριε Γεωργούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Καταρχάς να πω και εγώ δύο λόγια για το WIS. Είναι ένα πολύ ωραίο περιοδικό και συγχαρητήρια για το περιοδικό αυτό. Με τον Αλέξη πρέπει να έχουμε κάνει αρκετές φορές. Εξώφυλλα μόνο 3-4, έτσι. Στα 100 ναι, ναι. τόσα και η εμπειρία μου σε συνεργασία με το WIS ήταν, με τη συνεργασία αυτή ήταν πάντα καταπληκτική. Και στα βραβεία είναι πάντα. Και στα βραβεία φυσικά, ναι. Να σου πω τώρα πια που απελευθερώνονται, λέμε κατά το φθινόπωρο να τα κάνουμε. Θα ενημερωθείτε. Μακάρι και εγκαίρως. Να τα κάνουμε διαζώσεις και να είμαστε. Αυτό, αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα να τα κάνουμε διαδικτυακά, τώρα και τέτοια δεν έχει νόημα. Λοιπόν, ναι. Λέω ότι ήταν πολύ συγκινητική εκδήλωση. Είχε εκπροσώπους φορέων για άτομα με αναπηρία. Ήταν συγκλονιστικό να δούμε και ένα πλάνο από αυτή την εκδήλωση. Αυτό που υπόθηκε στο τέλος, νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε. Μια πολύ σοβαρή καταγγελία από τον εκπρόσωπο των κοφών, των κοφαλάλων. Που ακόμη και οι παρενοχλήσεις που μπορούν να γίνουν στο ίδιο το σπιτικό του παιδιού, που είναι ο κοφάλαλο, δεν μπορούν να καταγγελθούν γιατί δεν υπάρχει εκπαίδευση σε έναν ψυχολόγο, σε έναν γιατρό, να μπορεί να συνεννοηθεί με αυτό το παιδί. Αυτό να, εμένα με ανατρίχιασε έτσι. Νομίζω το βασικό πρόβλημα είναι ότι η ενημέρωση δεν είναι πλήρης και δεν είναι ουσιαστική. Όχι στα άτομα που έχουν κάποια αναπηρία, αλλά στους ανθρώπους που δεν έχουν αναπηρία και χρειάζεται να συναναστραφούν ή απλώς αδιαφορούν για τον συνάνθρωπο. Εκεί πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο την ενέργειά μας, εκεί είναι που πρέπει να ανοίξουμε την ενημέρωση, να είναι πιο ουσιαστική και να μπορέσουμε να καταλάβουμε όλοι, με αναπηρία ή χωρίς, ότι είμαστε όλοι κομμάτι μιας κοινωνίας και έχουμε ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Δύο χρόνια μετά την εκλογή σου, μ' αρέσει που είσαι πάρα πολύ συνεπής σε αυτό που είχες πει, ότι εγώ θα έχω στην αιχμή του δόρατός μου, του πολιτικού δόρατος, τον πολιτισμό και την κοινωνία. Δηλαδή είναι μια πρωτοβουλία που δεν έκανα απλώς μια συζήτηση για να γίνουν διαπιστώσεις. Αυτό, ας πούμε, που ανέφερα ως ένα από τα στοιχεία αυτής της κουβέντας, που ήταν προγραμματισμένη για λιγότερη ώρα και κράτησε πολύ περισσότερο, έτσι κοντέψατε το 2ωρο σε αυτή την συνάντηση. Ναι, ήταν να κάνουμε μία ώρα αυτή τη συνάντηση, την τηλεδιάσκεψη, αλλά μας πήγε λίγο παραπάνω και πάλι δεν ήταν αρκετός ο χρόνος. Ναι, ήταν μια υπέροχη πρωτοβουλία που ευθυγραμμίζει και την υπόσχεσή σου, αλλά τώρα πέρα από την υπόσχευση πρέπει να κρατήσουμε το τι μπορεί να προκύψει από αυτό. Μια συνέχεια έτσι. Από όλες τις ενέργειες που έχουμε κάνει με το που ανέβηκα στις Βρυξέλλες, με το που μπήκαμε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, η πρώτη πρωτοβουλία που είχα ήταν μια εκδήλωση που αφορούσε την προσβασιμότητα των ανθρώπων με αναπηρία στην τέχνη. Όχι μόνο σαν θεατές, αλλά και σαν καλλιτέχνες. Που είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε και τους ανθρώπους αυτούς ως καλλιτέχνες. Που μπορώ να πω ότι στον χώρο της καλλιτεχνίας θα πηγαίνουν πολύ καλύτερα από ό,τι στους άλλους τομείς. Ενώ ότι ο ρατσισμός στον πολιτισμό μειώνεται και αυτό είναι καλό και εκεί πρέπει να επενδύσουμε, στον πολιτισμό. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί έγινε να βοηθήσει μια συζήτηση, σε όλα τα θέματα. Να σου πω, έγινε μια συζήτηση τώρα με αφορμή μια σύγκρουση που είχε ο Σύλλογος των Αναπηρών με τον Λιβαθινό για το Εθνικό Θέατρο. Εκείνος βεβαίως είπε ότι ποτέ εγώ δεν είπα τέτοια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι έχει πρακτικά ζητήματα αυτό, έτσι. Εσύ έχεις παίξει στο θέατρο, έχεις κάνει κινηματογράφο, έχεις κάνει τα τηλεόραση. Τα πρακτικά ζητήματα μπορούν να λυθούν. Τα συναισθηματικά, τα ηθικά ζητήματα είναι αυτά που πρέπει να τα λύσουμε εμείς. Το πρακτικό είναι κάτι το οποίο μας το λέει, ας πούμε, και η έκφραση ένα και ένα κάνουν δύο. Ναι. Τα θέματα που αφορούν την ηθική, τα θέματα που αφορούν την αντίληψη, τη συνείδηση που πρέπει να έχουμε σαν άνθρωποι, είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας, πρέπει να ασχοληθούμε, να ενημερωθούμε, να ανοίξουμε τις ψυχές μας σε μεγαλύτερο, σε ευρύτερο πεδίο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς πάει η διεκδίκησή σου για το 2% του προϋπολογισμού στον πολιτισμό. Εσύ ζητάς επίμονα. Πριν αλλάξουμε θέμα, θα μπορούσα να αναφέρω λίγο και τα άτομα που ήταν, γιατί αξίζει ναι, το ναι, βεβαίως, βεβαίως. Να αναφέρουμε μπορούμε τα να τα βλέπουμε κιόλας.
Ναι. Από τη χθεσινή εκδήλωση. Ναι. Μαζί μας στην εκδήλωση ήταν και ο Κύπριος Ευρωβουλευτής από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Φουρλάς, Λουκάς Φουρλάς, ο πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, ο Δημήτρης Λαμπριανίδης, αν το λέω σωστά, ναι, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κοφών Ελλάδος, ο Κωνσταντίνος Σύμψης, και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου, ή πρόεδρος μάλλον, του Πανελλήνιου Συλλόγου Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ. Και φυσικά ο συντοπίτης μας, ο πρόεδρος του Κεντρικού του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Άνιμους, Αχιλλέας Νταβέλης. Κάτω από τον κύριο Νταβέλη, έχουμε, και είναι σπάνιο αυτό και αυτό αξίζει ειδικής μνήας, πολλών επένων, την κοπέλα που βλέπετε που στη νοηματική, γιατί δεν μπορεί να κάνεις μια εκδήλωση. Το έχω δει να γίνεται, θα μου πείτε, το κάνουν πολλοί, αλλά δεν μπορεί να κάνεις μια εκδήλωση για τα άτομα με αναπηρία και να μην έχει πρόσβαση ένα άτομο με αναπηρία που δεν έχει ακοή να την παρακολουθήσει αυτή την εκδήλωση. Είναι υποκριτικό να βασικά, το κάνεις. Από τα βασικά αιτήματα που έχουμε και στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ότι οι ολομέλειες, τουλάχιστον οι ολομέλειες, να συνοδεύονται από νοηματική μετάφραση. Λοιπόν, όπως και στους υπόλοιπους θεσμούς. Πριν πάμε στον πολιτισμό, τότε αφού ξαναγυρίσαμε σε αυτό, τι είναι η καμπάνια... Συγγνώμη που... Όχι, παρακαλώ. Τι είναι η καμπάνια του Raise Your Voice? Α, ναι, αφορά το human trafficking, την εμπορία ανθρώπων. Είναι μία καμπάνια, ένα φεστιβάλ καλύτερα θα το έλεγα, που εδώ και 3 χρόνια συμμετέχω και στηρίζω ενεργά και αφορά μία πολιτιστική μάζοξη για την ενημέρωση των υπολείπων, των ανθρώπων, όσον αφορά για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που αφορά την εμπορία ανθρώπων, αφορά το τράφικινγκ, την εκμετάλλευση, τη δουλεία ανθρώπων από παιδιά μέχρι και ενήλικες. Είναι πολύ δύσκολο θέμα και συνεχίζει να είναι μια μάστιγα στην ανθρώπινη κοινωνία. Τα νούμερα είναι απογοητευτικά. Και γι' αυτό εμείς θελήσαμε να κάνουμε... Και όσο μπορούν αυτά τα νούμερα να αποτυπώσουν την πραγματικότητα, γιατί κατ' εκτίμηση είναι νούμερα, έτσι, για το βεβαίως, τι συμβαίνει. Βεβαίως, ναι, ναι. Συνήθως είναι πάντα προς τα πάνω όλα αυτά, έτσι, που κρύβονται. Δυστυχώς. Λοιπόν... Να πούμε ότι είναι αυτή τη χρονιά θα μεταδοθεί διαδικτυακά και θα πραγματοποιηθεί από 23 έως 25 Απριλίου. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να γκουγκλάρουν Raise Your Voice. Raise Your Voice και το festival. Και festival και Raise Your Voice, γιατί θα το βρει έτσι κι αλλιώς. Ουσιαστικά θα περάσουμε στα κανάλια λοιπόν, Raise Your Voice και θα ενημερωθεί ο κόσμος. Αγωνίζεσαι και ευτυχώς δεν είσαι μόνος. Έχεις παρασύρει κι άλλους αυτόν τον ωραίο αγώνα να κατευθυνθεί το 2% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στον πολιτισμό. Πού βρισκόμαστε, ναι, γιατί είναι άνηση μάχη τώρα, κακά τα ψέματα. Έτσι. Ναι, είναι άνηση η μάχη, είναι σωστό αυτό. Αλλά έχουμε καταφέρει να μαζέψουμε στο σύνολο γύρω στους 180 ευρωβουλευτές με διάφορες πρωτοβουλίες που έχουμε εμείς ξεκινήσει από το γραφείο και να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που να μπορούμε να μιλήσουμε ευθέως με τους αρχηγούς των κρατών μελών, με τους υπουργούς των οικονομικών και των υπουργείων πολιτισμού και να ζητήσουμε αυτά που πραγματικά χρειάζεται να δώσουμε για τον πολιτισμό. Και να σημειώσουμε ότι όταν ξεκίνησε η Κομισιόν τη θητεία της, είχε ξαναγνωρίσει τελείως τον πολιτισμό. Δεν αναφέρθηκε ποτέ σε κάποιο από τα χαρτοφυλάκια της η λέξη πολιτισμός και μετά το συνέχισε. Και στο recovery plan, όταν μίλησε για το recovery plan, για τα 750 δισεκατομμύρια αυτά που όλοι ξέρουμε και τα περιμένουμε πώς και πώς, δεν είχε καμία αναφορά. Πια υπάρχει αναφορά, έχουμε ζητήσει και συγκεκριμένο νούμερο, ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε και να διεκδικήσουμε το χώρο που χρειάζεται ο πολιτισμός. Που ο πολιτισμός δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που δουλεύουν στον πολιτισμό, είναι η ταυτότητα της κοινωνίας μας. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με ένα σχόλιο για το περίφημο Sofa Gate. Όρθια η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθιστός ο Σαλ Μισελ. Λοιπόν,
Αυτό έχει πολλές αναγνώσεις σαν θέμα. Όταν το είδες. Αυτό που εγώ ένιωσα πάρα πολύ άσχημα είναι η προέκταση που μπορεί να έχει η άποψη, η εικόνα, αυτή που μας γεννιέται αυθόρμητα, γιατί προφανώς έγινε κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανείς εκείνη τη στιγμή, έξω από τους οργανωτές της εκδήλωσης, να μην υπάρχει η καρέκλα για την πρόεδρό μας. Και την πλήρωσε η γυναίκα, γιατί είχαμε δύο πρόεδρους από την πλευρά της Ευρώπης και κάπως ήταν τόσο προσβλητικό έως το σημείο που μπορείς να πεις ότι είχε σεξιστικές προεκτάσεις. Το άσχημο, το θλιβερό είναι ότι η Τουρκία έχει δείξει πολλές φορές τέτοια εικόνα απέναντι στο γυναικείο φύλο και μόνο αμαυρώνουν την εικόνα που θα ήθελε η Τουρκία να έχει απέναντι στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, που δεν νομίζω να τα καταφέρνει και πολύ καλά. Μάλιστα. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Θα τα πούμε σίγουρα και μέσα στο Μάιο. Θέλω να δω τι έγινε το μονοπάτι σου. Αυτό λόγω του COVID δεν μπορούμε να έχουμε καλές σχέσεις. Δηλαδή, γιατί είναι μονοπάτι, θα πρέπει να γίνεται διαζώσεις ότι γίνεται. Είναι σε θέση και σε φάση που μπορεί κάποιος να το περπατήσει. Έχει συντηρηθεί πλήρως, έτσι. Που έχεις υποσχεθεί ότι θα έρθεις και θα το καλύψεις. Γι' αυτό λέω, θα τα πούμε. Θα τα πούμε λοιπόν. Ναι. Σε φιλούμε, Αλέξη. Καλό Πάσχα. Θυμόμαστε ότι καλό Πάσχα σημαίνει έξοδος και μακάρι να βγούμε από αυτά τα περίεργα και πολύ άσχημα για να δούμε. Που να αντιμετωπίσουμε. Για να δούμε. Καλή αντάμωση, λοιπόν. Γεια και χαρά. Μεγάλη εβδομάδα.